Από τον Παναγιώτη Κουντούρη. Είναι καλό η κεφαλιά του Παπα-Νικολάου και το 1-0. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 4ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 από το κόρνερ του Κουντούρη και την κεφαλιά του Παπα-Νικολάου. Κόφας που κάνει την επίθεση. Θα κάνει και την παλιά. Θα πέσει εκεί ο Χατζής. Η μπάλα θα φύγει από την άλλη πλευρά τον Κόφα. Κόφας που θα κάνει αμέσως τη σέντρα. Ο Παπα-Νικολάου σε καλή θέση. Η κεφαλιά θα βρει το κεφάλι του Καράμπαση. Στο 8ο λεπτό η φάση αυτή. Λέανδρο Κουντούρης θα κάνει τη σέντρα. Η μπαλιά εκεί το σουτ και η μπάλα είναι out από το σουτ του Παπα-Νικολάου, αφού η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Ζήση και του Κόφα. Λος Κουντούρης που θα κάνει μπαλιά για τον Καραμίχαλο που προσπαθεί να βρει τον Παπα-Νικολάου. Σε καλή θέση αυτό στο σουτ και έχουμε τι, έχουμε offside. Θα γίνει σέντρα, γίνει. Πέρασε η μπάλα. Τελικά έχουμε το σουτ που γίνεται. Είναι πολύ καλό από τον, από τον Ιωαννίδη. Η μπάλα δεν έχει βγει. Λέανδρο. Κουντούρης. Κουντούρης. Καλό το σουτ. Η μπάλα είναι out. Θα δούμε λοιπόν την εκτέλεση του φάουλ. Καραμίχαλος. Τελικά θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Χατζής. Χατζηζήσεις. Κατακαλίδης θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά και τελικά έχουμε το 1-1 για την ομάδα του Ιορδαϊκού στο 37ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιορδαϊκός σοφαρίζει σε 1-1 μετά από την σέντρα του Κατακαλίδη και την κεφαλιά που θα πρέπει να είναι από τον Ιωαννίδη. Να δούμε. Όχι, είναι τελικά από τον Γιαννακίδη. Κόφας. Μπαλιά για τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλο στο πλασέ και η μπάλα στο δοκάρι από τον Παπα-Νικολάου. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καραμίχαλος θα κάνει και τη σέντρα για τον Κουντούρη που θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα στο δοκάρι, αλλά έχουμε offside. Έχουμε offside τον Παπα-Νικολάου. Μάνδαλος για τον Κόφα. Παπα-Νικολάου θα αλλάξει με τον Κόφα. Κόφας που θα φτάσει κοντά στον τερματοφύλακα και είναι το 2-1. Το 2-1 από την προσπάθεια που κυριολεκτικά ανήκει στον Δημήτρη Κόφα. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-1 αφού έκανε εναλλαγή της μπάλας με τον Παπα-Νικολάου. Κιάκας, Κλίμοφ θα κάνει την παλιά πάνω στον Παπαντονίου. Τελικά η κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Διώχνει τελικά. Κουντούρης, ωραία την μπάλα, θα κάνει και το σουτ, είναι καλό. Και η μπάλα είναι out. Στο 6ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου η φάση αυτή. Καραμίχαλος, Μάνδαλος και Κόφας. Τελικά ο Κόφας θα κάνει το σούτ, είναι καλό και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 3-1. Από τον Δημήτρη Κόφα με την εκτέλεση αυτή φάουλ. Με το πολύ καλό πόδι που διαθέτει ο Δημήτρης Κόφας θα κάνει το 3-1. Ιωαννίδης τώρα στην εκτέλεση του φάουλ είναι κατευθείαν και ο Ευαγγέλου θα μπλοκάρει την μπάλα. Κόφας, Κόφας που τελικά θα δώσει για τον Αλεξόπουλο, είναι σε καλή θέση αυτός. Θα πλασάρει αλλά θα διώξει εκεί ο Χατζής. Στο 23 η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Θα βρει τον Κουντούρη. Κουντούρης που θα επιχειρήσει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Χατζής. Την παλιά του για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου που θα περάσει παλιά για τον Κουντούρη. Κουντούρης θα επιχειρήσει με το αριστερό τώρα και είναι στα δίχτυα. Είναι το 4-1 στο 25. Δύο σουτ από τον Παναγιώτη Κουντούρη. Το 1 στα δίχτυα. Σε ένα μόλις λεπτό στο 25 λοιπόν ο Ολυμπιακός κάνει το 4-1 με τον Κουντούρη. Κουντούρης που θα κάνει παλιά για τον Αλεξόπουλο. Ο Αλεξόπουλος σε καλή θέση θα επιχειρήσει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Χατζής. Θα βγει στην αντεπίθεση ο Ιορδαϊκός. Είναι καλή. Τελικά έχουμε το πλασέ εκεί και η μπάλα είναι out. Είναι corner τελικά από την ενέργεια του Χατζηζήση. Στο 21ο λεπτό η φάση αυτή για τον Ιορδαϊκό. Θα δούμε την εκτέλεση του Κουντούρης. Παπα-Νικολάου την κεφαλιά. Τελικά η μπάλα από την άλλη πλευρά. Και έχουμε out. Ζιάκας θα κάνει τη σέντρα εκεί, έρχεται ο Καραμίχαλος, είναι σε καλή θέση. Θα χάσει το κοντρόλ ο Καραμίχαλος και το 5-1. Το 5-1 από την παλιά του Ζιάκα και την ενέργεια του Καραμίχαλος στο 39.
Τα παιδιά έδειξαν αυτή τη θέληση που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια και νομίζω ότι δίκαια αποκριθήκαμε στον αντίπαλό μας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε έρθει σε αυτή την κατάσταση μετά το άσχημο ξεκίνημα που έκανε στην αρχή της περίοδου. Όλο το δεύτερο γύρο προσπαθήσαμε και κάναμε μια πορεία που ήταν αντάξια πρωταθλητισμού. Και θέλω να συγχαρώ όλους τους παίκτες και τους ανθρώπους που ήταν κοντά στην ομάδα και βοηθήσανε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που βάλαμε από τη στιγμή που ήρθα σαν προπονητή στην ομάδα. Νομίζω ότι τώρα την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν θα έχουμε το άγχος αυτό το οποίο θα κυριεύει, όπως είπα και προηγουμένως, αυτές τις στιγμές. Πιστεύω ότι τα επόμενες μέρες να είναι η ανάκαμψη του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι τα επόμενη χρονιά να είναι η ανάκαμψη, να σας πω και πάλι την ίδια ολογία του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι αυτή η ομάδα με πολλή δουλειά και προσπάθεια από όλες τις πλευρές έχει μπροστά το μέλλον της. Εγώ είναι ένα μεγάλο σωματείο και οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι κάθε χρονιά στην κατηγορία που είναι να κάνει πρωταθλητισμό μέχρι να φτάσει στην Α, γιατί πιστεύω ότι εκεί ανήκει ο Ολυμπιακός. Θα ήθελα να πω και εγώ από την πλευρά μου συγχαρητήρια στα παιδιά. Έδειξαν διάθεση, ζήλο στις προπονήσεις, στους αγώνες. Καταφέραμε, πιστεύω, να ανατρέψουμε τα προγνωστικά, γιατί ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Και ολόψυχα ευχές την καινούργια χρονιά ο Ολυμπιακός να είναι αυτός που πρέπει να είναι. Ο κάθε προπονητής που είναι στον Ολυμπιακό νομίζω ότι θέλει να έχει ελεύθερο πεδίο μπροστά του, να μπορεί να δουλεύει σωστά. Και για να το κάνω και πιο ουσιώδης, να έχει τους παράγοντες τη στιγμή που χρειάζεται να τους έχει μαζί ξανά. Αυτό ολοκληρωτικά. Χρειάζεται οργάνωση καλή και ανθρώπους που θα πλαισιώσουν τον Ολυμπιακό να προσφέρουν ώρες και υπηρεσίες. Είναι, για μένα πιστεύω ότι είναι το σημαντικό κομμάτι. Όταν προσφέρεις ώρες, πιστεύω ότι λειτουργεί τελείως διαφορετικά.